Σταμάτησε. Πάμε. Πήγαμε, φιλέ. Γεια χαρά σε όλες τις παικτούρες. Γεια χαρά, μάγκες. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο PES 21, Pro 21, εδώ στο It's All About The Game κανάλι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, παικτούρες, και να είστε μάχημοι, γιατί έχουμε δύο ματσάκια σήμερα. Θα δείξει πώς θα πάνε. Στα μάτια μπορεί να είναι εύκολα, αλλά η πράξη θα δείξει. Με την Benford, παίζουμε φιλαράκι κύπελο. Κυπελάκι, εντάξει, μάγκες, το κύπελο μπορώ να πω. Αυτό το κύπελο μπορώ να πω ότι είναι ένα στόχο. Δεν είναι άπιαστο. Όχι. Θα δείξει όμω. Μιλάμε πολλά. Θα δείξει. Παικτούρες, αν είστε νέοι στο κανάλι, ρίξτε μια ματσάκι στα υπόλοιπα παιχνίδια που παίζουμε. Αν βρείτε κάτι που σα αρέσει, κάντε εγγραφή αν θέλετε και μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσει κάθε μέρα με το νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Επίση, πάνω δεξιά στην οθόνη σα θα βγει και το Game World, είναι το άλλο μα κανάλι. Ναι, έχουμε δύο κανάλια για κάποιο λόγο. Κάντε και εκεί εγγραφή αν σας αρέσει το περιεχόμενο. Είμαστε large φυσικά, φίλε. Και καμπανάκι και εκεί. Και πολλές οδηγίες δίνουμε τελευταία. Anyway, δείτε και την playlist του Pro. Πάνω δεξιά στην οθόνη σας θα βγει και η playlist. Να δείτε λίγο το progression που έχουμε. Και σαν ομάδα, αλλά και εμείς σαν παίκτες, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, μαθαίνουμε το game. Μαθαίνουμε και εμείς σιγά-σιγά. Με την πορεία. Παικτούρες, σήμερα να πούμε ότι ο φίλος μας Ζόχαν πήρε πτυχίο. Από πόσα χρόνια. Πολλά. Δεν λέμε χρόνια, πολλά όμως. Δεν χρειάζεται. Ισχύει. Και τώρα μπήκε το όνομα Doctor μπροστά. Τώρα μπήκε το όνομα Doctor. Όχι Doctor, λόγω ειδικότητας, λόγω χρόνων. Αυτό ακριβώς. Λόγω ετών. Έτσι. Μην τα μπερδεύουμε. Όχι. Να του πούμε ένα μπράβο παικτούρες και πάμε να παίξουμε. Ευχαριστώ, φύγαμε, φιλέ. Χωχώ. Sir Alex Ferguson. Του έχουν ονομάσει μια πτέρυγα για αυτόν, φιλαράκι μου. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Ναι, ούτε εμένα. Έχει κάνει πάρα πολλά. Και θα το έχω πάρει το άλλο τερματάκι. Το ρουλίτι. Παίξαμε μπαλίτσι. Έχουμε αλλάξει φιλαράκι. Γενικά την ομάδα έχουμε παίξει rotation. Παίζουμε κύπελο. Θέλω να τους ξεκουράσω λίγο εκεί. Τικό. Παίζουμε τικό τώρα. Έτσι, μπράβο. Να μην παίξουν για αλλαγές χρειάζονται. Τώρα να τους έχει συνέχεια. Πάγκο. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Θα τους κουριάσουν και τσάμπα που τους πληρώνουν. Τσάμπα τους έχεις. Τώρα, ειδικά με πιτσιρικάδες που είναι ξεπουβράζει το αίμα τους. Ακριβώς. Σου λέει, ρε φίλε, τώρα τι κάνουμε εδώ. Κοίτα, ομάδα παίζουμε μπροστά, κοίτα. Όλοι είναι κάτω τα 18. Συνολικά κάνουν 35 χρονών. Τι, τώρα τελειώσαν το σχολείο και ήρθανε. Τι είχαν εξάωρο σήμερα. Ναι. Όχι, είναι βράδυ. Τελειώσανε μετά τα φροντιστήρια και ήρθανε. Ναι. Για πάμε λίγο. Πάμε λίγο, ρε φίλε. Πήρα εδώ πλανάκια. Εντάξει. Να σε βάλω και λίγο στην ομάδα μαζί, γιατί εδώ πέρα δεν σε βάζει. Να πούμε και στις παικτούρες ότι παίξαμε FIFA πριν από λίγες μέρες. Οπότε αν θέλετε ρίξτε μια ματιά αν δεν το έχετε δει και πείτε μας κάτω στα σχόλια γενικά την άποψή σας. Το FIFA είναι πολύ διαφορετικό. Ιεκανά. Θέλω να δω το ματάκι σου. Βασικά τι να δω. Ήδη έχει φανεί, μιλάμε. Έχει φανεί, ναι, η διαφορά από το FIFA. Μου άρεσε ένα σχόλιο του Σανίδα, ο οποίος λέει μόνο φωτιές λέει δεν βγάζει μπάλα. Μυρίζει γκολ. Αμά. Κόντρα ρε Ρουφιάνα. Αμά, μυρίζει γκολ, ε. Θέλω γκολάκι με Φάμπιο, φίλε. Το βρώμικο απ' έξω. Θέλω γκολάκι με το Φρόντο. Ο Φρόντο είναι ο Φάμπιο Σιλβά. Μοιάζει του. Κοίτα, Φρόντο είχαμε πέρυσι στη Ρώμα. Ναι, τον άλλη. Πρέπει να έχουμε και εδώ έναν. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, δύσκολο. Ξέρεις τα, δεν το έχει μισθεί. Δύσκολο. Για πάμε λίγο. Φίλε, πάντως, αν παίζεις back-to-back, FIFA και Pro είναι δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Κατάφερε και κράτησε. Σε πολύ πλέον. Το βγάλε ο σκύλος. Οκ, θέλει συνήθεια. Φίλε, θέλει συνήθεια. Λες και παίζει με FIFA, ξέρω εγώ, μήνες. Δεν έχουμε παίξει ένα game, ξέρω εγώ. Ένα αγώνα. Γεμίζει προς τα αντίπαλα. Όχι, κακό. Η ομάδα πιέζει όμως. Εντάξει, η ομάδα αυτή έχει κάτι πίσω, τελείωσε. Ναι, μάλιστα το σύστημά τους είναι 5 άτομα στο κέντρο.
κάνει μια μακρινή ψηλά. Απλά μπορεί να μας το προστελώσουν. Είναι κοντράκιδες, παρά λίγο να γίνει μοιραίο. Πάτσα κύκλο για να το κόψω όπως το κάνω στο FIFA. Δεν είναι το tackling, καταλαβες. Δώσε μου το επιθετικό! Δεν έδωσε σένα. Ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάση. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Επιλέγει να βρει. Μωρή! Φίλε, καλά. Συντυπλωθήκαμε όμως απίστευτα, ε. Φίλε, ρε γύρνα. Συντυπλωθήκαμε πολύ ωραία. Για να γυρίσει τέλει άκυρα. Ναι, είσαι καλομάθηση στο... δεν μας έβλεπαν νωρίτερα. Όχι! Να πούμε ότι δεν έχουν χάσει. Σακασόρις, έσταξα, φίλε. Ακόμα δεν υπάρχει σκορ. Θα του πάρουν παγωτό μετά. Δεν τον κέρ. Θα επιχειρήσει... μωρή παιχτούρα! Παρά λίγο να γράψει. Μωρή παιχτούρα. Παρά λίγο να γίνει το 1-0 εδώ μέσα στο Old Trafford. Θα γίνει, φίλε. Θα γίνει, τώρα θα είναι 1-0-0. Δεν είναι καλό, κύριε Γκρά. Παπ. Φαλτσαριστό μένα. Δεν είναι φαλτσάκι ο τύπος. Ήθελε λίγο. Θέλει δουλειά. Κοίτα, τώρα είναι πιτσιρικάδες και έχουν λίγο αγχωθεί. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα. Έκοψε καλά. Ναι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει. Κλείνουμε. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει. Ωραίος. Καλός. Μπράβο, Ρούντι. Μαζί. Για κάποιο λόγο με την ίδια βλακεία στο μυαλό. Ισχύει ώρες. Δεν τον κέρ. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Μαρσάλ. Καλό. Δεν σταμάτα η Ίκη. Τα IBS είχαν χαλάσει. Ναι. Τη στέλνει μακριά. Έλα. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Ναι. Κλείνουμε προς άμυνα. Ναι, μείνε πίσω. Σημαδεύει το κέντρο. Μπράβο, Ρούντι. Τι πάσα έκανε ο τρελός. Έκανε ο τύπος. Πολύ έξυπνη ενέργειά του. Όχι. Ωραία, μωρή Λουφιάνα. Δικά μας. Καλώς. Προλαβαίνω. Ναι. Όχι. Ωραία. Μας έχουν πιέσει τώρα, είδες τι πάθαμε. Δεν το περίμενα, στην αλήθεια. I don't believe it. Εδώ η ομάδα πιέζει όμως. Καλά, εντάξει. Μη δώσεις πέναλτι. Φάουλ. Θα σε εκτε... φύγε. Μόνοι μας κλωτσίσαμε τους δικούς μας. Κοίτα, τι έγινε. Κοίτα εδώ. Πάρ το κλωτσίδι σου. Εκεί, φιλαράκι, τράβηξε με το χέρι, ε. Αυτός έβγαινε κλωτσίδι στη μούρη, πας. Δεν ξέρω αν το δες. Όχι, αυτό δεν τα λέμε αυτά. Όχι, ρε. Θα παρακαλώ λίγο. Μορφώσου, γιατί... Πάμε, Ζωχανέρο, θέλω να κόλλε. Κάνει τη μακρινή παλιά. Λίγο γρήγορα, ρε παιδί μου. Ναι. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καλό. Θα μπορούσε να βγάλει σακά. Θα αργούσε λιγάκι. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ωραία. Έλα, καθαρό ήταν. Έλα, ρε. Ούτε μπενταντίνε του είχα βάλει. Τίποτα. Κοίτα εδώ. Τίποτα. Αυτό είναι φάουλ τώρα στο κέντρο, μας τρελάνεις. Καλά, έχεις πουλημένος, φίλε. Εννοείται. Πουλημένος. Λος. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει. Μωρή. Μωρή Ρουφιάνα. Φίλε. Κατά λάθος. Έλα, γλιστράει, μωρέ. Χορτάρι είναι. Εντάξει, τουλάχιστον είναι επιθετικός. Τουλάχιστον είναι ο φουνταριστός και δεν έχουμε θέμα, πιστεύω. Έλα, δεν τα βλέπουμε αυτά γιατί είναι Βολίβια. Βλέπουν και παιδιά. Προειδοποίησα, αλλά τι φάγαμε την καρδιά μας. Κάνα πολεμικό. Καλή επινόηση. Έλα, ξέρεις τι. Αλλάζει παίκτη και μας μπερδεύει, ρε φίλε. Ω, έδωσε πέναλτι. Όχι, έτσι ήτανε. Έδωσε πέναλτι στους λεπτούς σου. Έλα ρε Βόλιμπερ. Του λέει το πρώτο ήταν, έλα ρε. Τι ήταν αυτό, πας καλά. You crazy. Οχ. Το έχουμε, φιλαράκι. Πώς το έκανα εκεί το πέναλτι τώρα. Όχι τώρα. Κοίτα τα γάρι πώς πήγε ρε, 2 μέτρα ρε. Εντάξει. Εσύ, πάρ' το πάνω σου.
Ναι, Λαπαϊτούρα! Το κατέβασε ο τρελός! Ναι. Δεν μιλούσα, έκανα φόκους εκεί. Μπράβο ρε Βεκτούρα, μπράβο. Τι έφτιασε, ήταν καλό φίλε, πρέπει να το κρατήσουμε. Μπράβο, μπράβο μωρή Βεκτούρα, κράτησε στο 0. Πάμε 0, πάμε 0. Πάμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε παστελώσει. Θα μπορούσαμε, αλλά θα μπορούσαμε να μας το είχαμε παστελώσει και τώρα. Είδες, κάτσαμε πολύ ήρεμα, όπως κάνουμε πάντα δηλαδή. Και δεν κάνουμε κάτι ουσιώδες. Κοίτα εδώ, τι έχουμε αφήσει να κάνουν τρία σουτ, για ποιο λόγο. Χωρίς λόγο. Με ένα επιθετικό παίζουν. Με ένα επιθετικό, ναι. Και με τον διαιτητή δύο. Άντε τώρα, μας τα λάνει. Δεν θα σκεφτεί αυτό. Ωράκι. Έχουμε λευκή ισοπαλία, λοιπόν. Για να δούμε. Λευκή ισοπαλία, λέει. Είναι όπως τη λευκή σοκολάτα. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Το πρώτο ημίχρονο δεν έβγαλε κάποιο γκολ. Ας ελπίσουμε πως οι παίκτες έχουν κρατήσει τα όχι ρε, όχι, γιατί! Όχι ρε, μπορεί και να αρχίσουμε γιατί! Να γιατί! Υπέροχη κίνηση. Έλα, παίρνα! Θα καταφέρει να του όχι ρε, φίλε. Έπειτα από πίεση. Όχι! Οκ. Okay. Κινείται προς την επίθεση. Έτοιμος καλό! Ωρε, φίλε! Τι ήταν ο πτσίρκας! Του παστελώσου εκεί πρέπει να τρελαθούμε! Ωρα, πήρε το, όχι φρουκάρε, βγάλει μαλλιά! Όχι, είναι αργά, δεν βγάζει. Τι έκανε τώρα εδώ! Φίλα αυτό! Αμάν, εδώ την τσίπησα εδώ! Κοίτα τι καλά, θα ήταν παστέλε άσχημο αυτό, φιλέ! Καλό! Έκανα φάουλ! Έλα! Έλα, μωρέ, ας! Έκανα φάουλ τώρα και ήταν καλή κλωσιά. Εντάξει, ήταν ένα... Άιδε μου. Τουλάχιστον πήραμε προειδοποίηση. 70 Ζόγαν, δύσκολα τα πράγματα τώρα. Πρέπει να βάλουμε γκολάκι. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει χρόνος. Δεν γίνεται τώρα τέτοιο μάτσρι, φίλε. Πάτα ξεκινάμε στο πρώτο μάτσρι και είμαστε τα γάρια φουλ. Ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Γίνεται τα πιο εύκολα τα πρώτα μάτσρι, συνήθως. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή του. Σκύλο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα το καρφώσει. Να το! Ναι, να ρε, το μωρή Βεκτούρα! Άντε, μωρέ! Το κέρβωσε τελικά! Άντε! Ο Σίλβα! Μπράβο, ρε, Φρόντο! Άντε να πούμε! Call me, maybe! Πώς λέγεται, call me, πώς ναι, λέγεται. Yeah! Άντε, hey, ρε, φίλε! Just met you, and this is crazy! Πάρ' το κουλάκι! Και call me later! Maybe! Ωραίο! Μπράβο, ρε, μπράβο! Ωραία, ρε, ρε. Αυτή ήταν αντεπίθεση, γαλμένη από την προπόνηση. Μπράβο, ρε, φίλε, για πάμε τώρα. Μέτρα ωραία τώρα δεξί. Παφ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ο Σακά με την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ξεκινάει η κόντρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια και είναι έτοιμος να σουτάρει. Έλα! Νούτου! Ναι! Κόπο να παστέλνει και το δεύτερο Σίλβα. Δύο αντεπιθέσεις. Αυτό είναι έτσι. Μπράβο, ρε Ρομπέρτο. Έτσι να χαρείς και λίγο, ρε φίλε. Να χαρείς. Έχουνε πουσάρι μπροστά, αυτοί δεν έχουν τίποτα πίσω. Παιχτούρα, τους έχουμε. Θα μπορούσα να κάνω πάσα, νομίζω ότι ήταν καλύτερα. Πάσα χαμηλή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μας βγήκε τουλάχιστον πάλι καλά. Κάτσε να κάνω καμιά λαϊκή τώρα που βάλαμε δύο κολλάκια. Ναι, ναι, ναι. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Αν γίνεται. Ωραίο ο Ρούντι. Τρελός. Μπράβο, Ρούντι. Έτσι, μπράβο, καθυστερήσει. Δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Α, αυτό είναι. Δεν έπαιζαν, λέει, στο ίδιο έργο. Ναι, δεν έπαιζαν. Πάμε, Βεκτούρα. Άλλο. Σακά. Έχει κουραστεί ο αριστερός. Τονάει την κατεβασιά από τα αριστερά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πίσω. Ωραίο σου. Κόντρα ρε! Ναι ρε φίλε Ρουφιάνα! Κόντρα ρε σκύλε! Καλά δεν θα πήγαινε νομίζω καλή, αλλά μήπως έμπαινε με την κόντρα. Με τα αριστερό εκεί. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Δεν τον care. Δεν έστριβε. Δεν έστριβε. Είχε μείνει στα χαρτιά ρε η αίτηση. Την άγκυρα του Νότιλους θέλει για να στρίψει. Είχε μείνει στα χαρτιά η αίτηση. Για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ άμυνας. Από σεμινάρια. Όχι. Αλλός. Δεν τον κέρ.
Εγώ το Σίλβα. Βλέπει την μπάλα. Όχι. Όχι, 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 όχι. Προσωρινά. Ωραία. Ωραίο Τραωρέ που έχει έρθει. Ναι ρε φίλε, ο τύπος καλύπτει όρους. Στέλνει μακριά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αυτός ο παίκτης... Τι χτύνος είναι αυτός, ρε! Εντάξει, ρε φίλε, είναι τώρα και ο Σίλβα... 60 κιλά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά του. Όχι. Αόρατος είναι. Πέρασε η παλιά. Εσύ. Καλός. Πολύ καλός. Σακά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Και τη στέλνει γιατί? Προς τα αριστερά. Όχι. Θα την επιστρέψει με τη μία. Αμα, ψάρουμε. Με μπερδευτήκαν. Θα στείλει την μπάλα. Έληξε. Ναι, ρε φίλε. 2-0 η ομάδα μας. Ναι, μωρή παιχτούρα. Πω. Με την ψυχή στο στόμα για να πάρουμε ένα ματσάκι τέτοιο. 73-73. Ναι, απίστευτο. Μόνο εμεί. Μόνο εμεί τα κάνουμε αυτά. Τα εύκολα δύσκολα. Ο Φρόντο θα πάει το ταχυλίδι μέχρι το τέλος της χρονιάς στη Μόρντορ. Θα το κρατήσει για την πάρτι του, ρε. Ωραία, μωρή παιχτούρα. Λέει, δεν το πιστεύω. Απίστευτο, μάγκες. Μέχρι το 70 είχαμε στάξει. Αλλά τελικά κατάφεραν να φέρουν βόλτα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Που συνεχίζουν. Αυτό. Καταφέραμε να τα φέρουμε εδώ βόλτα. Φιλαράκι, 16. Πολύ καλά πήγαμε. Δεν πήγαμε άσχημα. Πάμε. Πασούλες. Επόμενος αγώνας είναι Ευρώπη. Μην το ξεχνάς. Ευρώπη. Ευρώπη, Κοπενχάγη, ε. Ναι, ναι, ναι. Τι έχουμε εδώ. Δεν βλέπω κάτι πιο τρομερό, ε. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει. Οι ομάδες είναι οι κλασικές που έχουν κερδίσει. Και παίζουμε με Norwich. Norwich. Εντάξει, κομπλέ. Okay. Μετά όμως θα παίξουμε με United ή με Southampton. Οπότε εκεί είναι δυσκολάκι. Southampton, ναι. Κατά την πάνω πλευρά είναι η Leeds με τη Leicester και η Newcastle με τη Chelsea. Οπότε έχουμε, φιλαράκι, πολύ δρόμο. Έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο πολύ, φίλε. Ακόμα είναι νωρίς. Οκτώβρης ακόμα. Εκτός με Κοπενχάγη τώρα, μάγκες. Τώρα είναι σημαντικός αγώνας. Rotation. Rotation τώρα κάναμε. Κάρλος, μην πεις τίποτα. Σκέφτεται πάλι. Τα αγγλικά ή όχι. Α, για το Σάκα μας λένε. Πόσο σημαντική ήταν η απόδοσή του. Σάκα έπαιξε πολύ καλά, φίλε. Ναι. Καλά. Ήταν κομβικός σε αυτή τη νίκη. Ναι. Πάμε. Κοίτα, έχει μάθει λίγο αγγλικά τώρα. Κάτι το λέει. Κάνει και λίγο νοηματική, αλλά... Ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγα πορτογαλέζικα και βγαίνει το νόημα, ρε φίλε. Ισχύει, βγαίνει λιγάκι, οκ. Και το καλό είναι ότι αυτός είναι Βραζιλιάνος, η ομάδα έχει πολλούς Πορτογάλους, οπότε μπορούν να συνεννοηθούν. Μπράβο, ρε φίλε. Εφόσον είναι περίπου τα ίδια. Ακριβώς. Και έχουμε εδώ προσφορές. Κλασικές, νομίζω. Ζωά Μουτίνιο, η Ρεάλ. Τι λες? Περίεργο αυτό. Ήταν. Okay. Κοίτα, δεν θα έλεγα όχι. Κοίτα, ο Μουτίνιο δεν είναι και νέος. Αυτό, είναι μεγάλος. Οπότε για 8 μοίρια που μας δίνει, δεν ξέρω και τι μισθό παίρνει. Θα παίρνει μεγάλο μισθό λογικά. Δεν είναι άσχημα. Θα το τσεκάρω κάποια άλλη στιγμή, όχι τώρα. Έτσι, έτσι τώρα δεν τον δίνουμε. Τώρα πάμε... ναι, έτσι καλλιώς δεν είναι η περίοδος. Ισχύει αυτό, είναι Οκτώβρης, έχουμε ακόμη. Παίξουμε έτσι. Να δούμε πλάνο λίγο, να αλλάξουμε λίγο τους παίκτες. Όχι, και από πριν. Είναι λίγο κουρασμένος ή στεναχωρημένος, δεν ξέρω τι. Ηθικό είναι λίγο πεσμένο στα medical half, για κάποιο λόγο. Τα... Όλοι οι υπόλοιποι είναι... Καβό. Τώρα αυτό ξέρω εγώ μπορεί να θέλουν και λίγο ξεκούραση. Όχι, θα βάλω ποντένσε. Πείς το ποντένσε. Εντάξει, Τραωρέ είναι επιλογή η δεύτερη μετά. Τζόνι, θα αφήσω μέσα Τζόνι σε μέντο, θα μείνει έξω να ξεκουραστεί. Άσι, ναι. Θα πάρουμε και τον Πέντρο γιατί φαίνεται ανεβασμένος, είναι στα high του. Είναι στα high του. Ναι, θα φύγεις εσύ, έχουμε το Σάκα. Εντάξει, μένουμε ωρα, έτσι. Ωραία, φίλε, γουστάρω. Θέλουμε προσθήκη στο κέντρο. Αυτό είναι στάνταρ, ναι, αλλά ναι, θα ναι, γίνει ναι, τον Γενάρη. Κέντρο και δεν ξέρω, η άμυνα μας είναι καλή, τα back. Τα δεξιά-αριστερά, ναι. Αριστερό back θέλουμε, πιστεύω, και δεξί για αλλαγή. Μπράβο. Θα δούμε. Όπα, φιλαράκι, φτάσαμε κιόλας. Φίλες, ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι ζωντανή μετάδοση. Τέλεια πάρκεν, έτσι λέει. Τέλεια. Μεγάλες συγκινήσεις. Πλέον,
Πάμε, ρεφ, όπως τα πάμε στα αποδυτήρια. Μεγάλη συγκινήση δεν θέλουμε, δεν θέλουμε κλάματα και τέτοια. Εντάξει, όχι και έτσι. Ωραία εμφάνιση η δικιά τους, φίλε. Μ' αρέσει, είναι απλή. Τελείως απλή. Απλή. Το οποίο δεν είναι κακό καθόλου. Και εμάς είναι ωραία, ρε φίλε μου. Η πρώτη μ' αρέσει. Πιο ωραίες εμφανίσεις που έχει. Η δεύτερη όχι. Η τρίτη καλή είναι και η τρίτη, αλλά εντάξει. Καλά, ναι, η δεύτερη είναι λίγο για φάπες. Είναι ό,τι να είναι. Ω, μα, κοίτα όσο τρελός τι κάνει. Είναι οι δικοί μας, δεν παίζονται, να ξέρεις. Έχουν πέρα τους χούλιγκανς τώρα από την Αγγλία. Δεν παίζονται. Πράγμα είναι λίγο πανικός εδώ. Κοίτα, μπορεί να το κάνουν έτσι για να ζεσταθούν, γιατί έχει ψωμίκρο εδώ πέρα να είναι, εντάξει. Τώρα για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Ένα μπιπ, μπιπ. Ωπα, τι έγινε. Πάμε, 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 πάμε. Έλα λίγο. Παίζει και ο Ζέκα του Παναθηναϊκού εδώ πέρα, παικτουρά. Όχι. Νομίζω, μας το είχαν πει στα comment. Και ο οικονόμου. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ο οικονόμου που παίζει στην στη Μπολόνια. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι κανένα πιο μικρός. Εγώ, ναι. Πάμε, την Μπελέ έχει κάρτα και ο I don't care και ο Τζόνι. Και ο Τζόνι, ναι. Άρα θέλουμε Τζόνι. Προσοχή με αυτά. Γιατί εδώ πέρα τώρα μετράνε. Ωραία. Κοίτα, το γηπεδάκι δεν είναι άσχημο. Όχι. Not bad. Ο Ντένσε, πάμε. Δύο γκολάκια σήμερα, πάμε τα λίγο. Έχουμε happy. Λες, ε. Εννοείται. Και πάμε. Οπ, να σε βάλω και στον αγώνα, ε. Βάλε, μάλλον. Τι θα γίνει, κάθε φορά αυτό θα κάνουμε. Μα ξέρω εγώ, κακό συνήθιο. Πάμε, έχουμε και Ντεμπελέ μέσα τώρα, λίγο φορτσάτι. Τώρα πρέπει. Πριν παίζαμε τις πιτσιρικάδες. Ισχύει, ισχύει. Αυτός είναι ωραίος. Κέντρο. Εκτούρα. Ανεβαίνουμε. Το κόκκινο δεξιά, ανεβαίνω. Ε, πίσω. Άλλος. Τα κουνάκια δεν παίζουν εδώ, τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν τα έχουν μάθει ακόμα. Λίγο δύσκολα τα κουνάκια. They don't care. They don't care. Γυρνά σουτ. Καλός μωρή παιχτούρα. Καλός. Πολύ καλός. Εκεί πέρα είναι ο... Ναι, ο Μουτίνιο, ξέρεις, τα έχει, ρε παιδί μου. Ο Μουτίνιο έχει καλό ποδαράκι. Ω, καλός. Όχι, ρε φίλε. Καλό, καλή κίνηση όμως, καλή κίνηση. Ήταν για λίγο. Καλή κίνηση γιατί είχαμε στημένη ωραία επίθεση εκεί. Πάμε λίγο. Κάθονται πολύ πίσω τους, είδες. Ναι. Οπότε πρέπει να τους ανοίξουμε λίγο από τα πλάγια. Ναι, σωστός. Του τρίζουμε λίγο τα δόντια. Να, ο Ζέκα. Το κλείσαμε. Ωραία, αυτό είναι. Μπράβο, Ντεμπελέ. Ω, τον τράβηξα. Έλα, μωρέ. Μην φάω καρτά. Όχι, καρτά. Έλα, ρε, πλάκα κάνεις. Δεν θα παίξει τον επόμενο αγώνα. Οκ, okay, εντάξει, αλλά... Εδώ το έκανα, τον τράβηξα. Κοίτα, εδώ, κοίτα. Κοίτα. Έλα, μωρέ, μια αγκαλιά ήταν. Μια αγκαλιά, μωρέ. Μια αγκαλιά φιλική. Μπορεί να ήταν λόγω ιού, ξέρεις, και έφαγα την κάρτα. Ναι, ισχύει. Έχουνε... Ανταλλάβουνε σάλια, υδρότες. Η αγκαλιά μας πείραξε. Ναι, έλατε. Συνέχεια με πλάγιο. Πάμε, έχουμε το πλάγιο. Πάμε λίγο, έχουμε αποσυντονιστεί, μου φαίνεται, πάλι. Καλά είμαστε. Ωραίος. Έφαγε την πίεση. Το πρεσάρισμα. Πού θα πας τώρα. Όχι! Την έκλεψα και την βρήξεις. Ναι. Δεν πειράζει. It's in the game. Δεν τρασού την παιχτούρα. Καλό. Όχι! Γιατί τι διαπάσα εκεί κάνω. Πολύ καλή τοποθέτηση. Αυτό είναι. Έδιωξε το κίνδυνο. Καλώς. Ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Αλλαγή παιχνιδιού προς την άλλη πλευρά. Ντανιέλ Ποντένσε θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έτσι θα αποπίεσει. Τη στέλνει μακριά. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Πάει, ο τύπος είναι εντάξει, εργαλείο ρε. Όχι. Καλώς. Τι έκανα εκεί. Α, το ακουνάκι. Παραπονιόμουν, ε. Αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε ωραία, αν θα βγάλουν και κάτι ωραία, καλό για την ομάδα. Ήτανε... Ωραία. Καλή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι, ήταν καλή. Μπέγκτσον. Ωραία. Μπράβο.
Είναι ένα παιχνίδι, έχει τα πάνω και τα κάτω, δεν είναι τέλειο. Ναι, γιατί δεν σε αφήνει λίγο να ρεμίσεις. Τρέχουμε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του. Τι έκανα, μωρέ. Παίρνει την μπάλα. Ωραία. Άντε να πούμε. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ντάνιελ Ποντένσε. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Τι ήταν αυτό. Ο Κάρι και πήραμε κόρνερ. Ρε τι έκανες ρε τρελέ. Δεν έχω ιδέα. Αυτό ήταν σέντρα τώρα μας τρελάνιες. Σέντρα έκανα, δεν ξέρω πώς πήγε έτσι. Από το πουσάρισμα. Όχι! Ήταν ο καμπάκ τους ήτανε. Το σουτ. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αμυντικός ήταν, ναι. Ωρε φίλε. Καλό όμως. Λαμόγιο. Λίγο να το παστελώσει ο καμπάκ. Εντάξει. Θα ήταν ωραίο αυτό. Ζέκα. Ωραίος. Ωραίος. Πω. Την πήραμε. Μίλε η πίεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και προσπαθεί να σπάει. Πόρτο! Τι βάλαμε, ρε! Τι γκολόρο ήταν αυτή! Δεν ανέβατε, μπελέ! Έλα, τι βάλαμε τώρα! Πάμε να πάρουμε! Πάρτο! Εντάξει, κοίτα εδώ! Εντάξει, φιλέ! Κοίτα εδώ, πάσα κατευθείαν με τη μία! Πασούλα, πάρτο! Κάντε γεια! Για το τέρμα, δεν σηκώνει, θα το δεν δει το πίστευε, βράδυ. Δεν το πίστευε. Κοίτα εδώ τι κάναμε, τριγωνάκια σου λέω, απίστευτα. Εδώ λέω έχει πάρε βάλε. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Αυτό ήταν. Ό,τι καλύτερο μπράβο. Για το πρώτο μήχρονο. Μπράβο. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Πολύ καλός ο Ντεμπελέ, μάγκες. Δεν ναι, το έχω μετανιώσει. Είναι πιστόλι ο τύπος. Είναι πιστόλι. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν γιατί ο αντίπαλος καραβοκεί. Ήταν μια προσπάθεια τίμια. Ισχύει. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ. Ωραίος. Όχι, έκανα φάουλ. Έλα. Καρτούλα. Εντάξει, τώρα και εγώ αυτό θα έκανα στην αλήθεια. Εκεί πέρα ήταν ρίσκη αντεπίθεση, όχι. Ναι. Όχι, εντάξει. Πέρασε μπάλα. Ίσα-ίσα. Δεν πειράζει. Τώρα αυτό ήταν... Θα σταματήσει λίγο τα φάουλ. Φιλαράκι, γιατί έχει πέσει πολύ γλωτσά, δεν λέει. Κοίτα και εγώ να ξέρεις το ίδιο τάκλιν θα έκανα εκεί. Χειρίστηκε καλά τη φάση η άμυνα. Όχι, δεν το έκανα καλά. Δώσε με τον άλλον. Ωραίος. Πολύ καλό το passing game εδώ. Με προσπαθεί να σκοράρει. Άλλος. Όχι. Δεν πειράζει. Δύσκολο από εκεί. Ήσουν πολύ... Ναι, πολύ ανοιχτός. Γυριστός, ναι. Ναι, στη... εκεί πέρα... Okay. Στη γωνία, φιλαράκι, εκεί πέρα είναι ρεψοκίνδυνα. Δεν πειράζει όμως. Και με τέτοια κίνηση. Η έκανα. Και έκοψε εδώ. Γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Άλλος. Όχι. Η Wolverhampton θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Άλλος. Άλλος μπορεί παιχτούρα. Καλή κίνηση. Όχι ρε φίλε. Εκεί δύσκολο να πιάσει καλό σουτ γιατί ψιλοθαματάει ο παίκτης. Ακριβώς. Αλλά εκεί πέρα το σώμα του δεν είναι... Θες δε παιδί μου να το πιάσει βολικό. Ναι, αυτό. Πάρε το κλωτσίδι σου. Όμως δεν είχε πλέον έκτημα. Ωραία. Οκ. Δεν έχουν κάνει τίποτα ουσιώδης και αυτοί. Καλό ότι και εμείς. Όχι, ναι. Απλά κάναμε μια φασάρα. Πες το και έτσι. Ήτανε φασάρα όμως. Καλό. 6-3, 1-0 αυτή. Πολύ καλά είμαστε, φιλαράκι μου. Μπορούμε καλύτερα. Αυτό το τελείωμα που λέμε συνέχεια σε κάθε βίντεο. Ισχύει. Με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει στο 1-0, πιστεύουμε να έχουμε πολλές φάσεις και συγκινήσεις στα επόμενα 45 λεπτά. Ψόφια πάσα. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Ψόφια πάσα. Πιστεύω πως το παιχνίδι θα γίνει πιο ανοιχτό τώρα. Θα γίνει. Δεν πρέπει να ανοίξουν οι φίλοι και αυτοί. Τι, έτσι θα μείνουν κλειστά. Πάρ' το κλωτσίδι σου. Και σπίτι σου. Παιδάκι. Ωραίος. Ζωάο Μουτίνιο. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά.
Μωρή παιχτούρα. Και αντι κράταγα εκεί. Καλό, καλό. Είχε φύγει ποδαράκι. Δύσκολα να την κρατούσα. Έχει πίεση που ασκεί. Κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και να απειλήσει τον γκολ. Το ψώνισμα, ρε. Όχι, μην περσάρουμε τόσο πολύ, θα τους κουράσουμε τελείως. Ε. Ναι. Λίγο πίσω το κέντρο, νικάμε. Αυτό. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Πού έχεις σώμα. Φάουλ. Ωραία. Ήθελα να περάσω στο Ντένσερ. Ναι. Εδώ μου κάνει screen ο τύπος και δεν μπορούσα να περάσω. Κοίτα εδώ. Βλέπεις. Αλλιώ θα έκανα κίνηση για να μου κάνει δέλτα. Ω, απευθείας. Τίλτο. Ναι. Καλώς. Καλώς, μωρή παιχτούρα. Και να το πας τελώσεις εκεί πέρα. Κοίτα. Είναι ωραίο. Εδώ λυνομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Άντε να κεντράρεις τώρα για να βάλεις γκολ απευθείας. Κύριε επέμβαση του τερματοφύλακα. Εντάξει, βγήκε ρε φίλε. Καλώς. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Επιχείρημα μια σέντρα. Όχι, ένα πόδι εκεί! Ένα χέρι έστω. Τον κίνδυνο για όχι. Την έκανε κοντρόλ με το στήθος και βγήκε έξω το πρόβλημα. Ωραίος! Πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο. Ωραίος ο παίχτης. Μπράβο. Ντανιέλ Ποντένσε. Όχι. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνο. Καλώς. Γιατί δεν ξέρω γιατί είδες αυτόν. Αριστερό χάφι θέλα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Ναι! Το παστέλος απεκτούρα. Ούτε εγώ δεν το περίμενα αυτό να ξέρεις. Ούτε εγώ δεν το περίμενα. Ζω μου τίνιο παικτούρες. Σουτάρα φίλε. Κοίτα εδώ πως τον έπαιξα μπαλίτσα. Σουτάρα φίλε. Του έκανα προσπίση και ανοίχτηκα. Παπ, παπ. Και εδώ τον παστελώνω. Εντάξει. Ο τύπος έχει σουτάρα. Είναι πολύ καλός. Μπράβο ρε φίλε. Και έτσι πάμε για το 0-2, κύριε Σεκύρη. Ωραία, και μου φαίνεται 2-0 υπέρ τους. Θα κάνουμε αλλαγές. Μπορούμε να παίξουμε μπαλίτσα. Αντί για Ποντένσε Τραωρέ και να μπει και ο Σίλβα. Θα μπει Σίλβα. Αντί για Ποντένσε θα μπει Τραωρέ, πάμε. Ναι. Και να αλλάξω... Δεν έχω κάτι για το κέντρο τώρα. Γιατί στην ουσία έχω το Νέτο. Ναι. Δηλαδή αν παίξει εδώ πάει 65, βλέπεις. Πολύ χαλιά. Ναι. Όχι, μην είναι εκεί, μην είναι με αυτούς που είσαι. Για βάλε λίγο τα στάμινα πάλι. Εδώ. Εντάξει, το αριστερό back μπορεί να αλλάξουμε, μάνι. Θα το κάνω έτσι. Βλέπεις. Ναι. Αλλάζουμε ναι. Αυτό και πάμε. Ωραία. Καλά είμαστε. Πάμε, παιχτουρά. Μπορώ να βγάλουμε την μπάλα λίγο, ξέρω εγώ, γρήγορα. Κάπου έξω για να γίνει αλλαγή. Για να παίξουν ένα 20 λεπτό, Ναι. Ευκαιρία ο Ντάνιελ Ποντένσε. Μεγάλη ευκαιρία. Όχι, σέντρα. Όχι, τι κοντρόλ έκανε ο τρελός. Φίλε, τι να πεις για αυτό τον παίκ τώρα. Είναι φοβερός. Φοβερός. Πολύ καλός. Μπέγκτσον. Τι τάκλ είναι έκανε την μόλι παίκτουρα. Ω, την πέρα. Offside. Όχι, φάουλ. Φάουλ. Μα λέω και ότι offside εκεί πέρα, δεν ήτανε. Ναι, μα και εμένα πριν μου φάνηκε. Κύριε, κοίτα πασάρα. Τακ. Τα λιμιά. Θα το ζω. Μπράβο, ρε φίλε. Εσύ απευθείας θέλω να το παστελώσεις. Πάλι. Λίγο εκεί. Εκεί πάμε, εκεί. Μπράβο. Πάμε. Το έχουμε. Άρε, παικτούρα. Πολύ κεντρικά Μάλι, πήγε. Έκανες φάλτσο, έβαλες φάλτσο. Έβαλα, ναι. Άρα ήθελε πιο δεξιά. Ναι. Ρόλ την ώρα αυτό κάνουνε, πετάει την μπάλα μπροστά. Καλώς. Με έκλεισε, τα ιδέες. Το λαμόγιο με έκλεισε. Όχι, μωρό. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα. Αν δεν φάμε και γκολ. Μπράβο. Καλώς. Όχι! Δεν θα δω! Σαν τον άλλον έκανε κίνηση και πάτησα κύκλο. Γράψε το άκυρο αυτό γιατί θα μας κοροϊδεύουν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βίκτορ Φίσερ. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Ω, αμάν, ήταν δύσκολο αυτό. Έκοψε τη σέντρα από την πάλη. Αλλά εκεί πρέπει να μην δώσεις πάσα εφόσον. Θα μπορούσα. Μπράβο, φιλέ.
Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ωραίος. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Κατευθείαν πάσα, ρε. Πάσα, κύριε. Ωραία. Τους πιέζουμε. Μας εντάξει. 91, θα λήξει. Πάρ' την κλωτσιά σου. Ας τον κρατήσει μπάλα. Κάνει μια μακρινή, ψηλή μπαλιά. Ωραίος. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Ήταν καλό άνοιγμα αυτό που έκανε. Αμάν, όχι! Είναι η αλλαγή, εντάξει, δεν είναι off speed κάρτα πριν. Ναι, αλλά και πάλι... ξύλο, τώρα που... Επειδή χάνεται! Έλα ρε φίλε! Κάτι του έκανε! Κόψε τσαμπουκάκι. Πάρα λίγο του κόψε και την καριέρα, άλλο αυτό! Ήταν γρήγορος. Ατούστε με το γόνατο σπίτι, ε! Μου έκανε ένα γρήγορο. Δεν πρέπει να φάμε γκολ. Δεν πρέπει να φάμε γκολ. Ναι, μετράνε τα γκολ, μετράνε. Μπράβο ρε Κτίνος. Καλώς. Νομίζω έληξε το ματσάκι. Καλώς. Μπράβο ρε φίλε. Αυτό είναι. Χρειάζεται τελευταία κάρτα, αλλά εντάξει. Αυτό δεν είναι. Μόνο νίκες. Ωραία. Πολύ καλά. Με δύο γκολάρες, Με δύο γκολάρες. Δύο γκολάρες, το πρώτο μ' άρεσε πιο πολύ, βέβαια. Γιατί ήταν τελείως ομαδικό. Ναι. Και τώρα είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Έχω την εντύπωση. Είμαστε καλά εδώ πέρα τις στατιστικά. Πάμε να δούμε λίγο έξω τι γίνεται. Για να δούμε όντως αν είμαστε πρώτοι. Λοιπόν, για κάτσε. Ρεν. Έχασε η Ρεν. Έχασε η Ρεν. Ισχύει. Οπότε αυτό. Φίλοι, Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι έχουν κάνει τα πάνω κάτω. Είναι δεύτεροι με 6 βαθμούς. Και φιλαράκι, είμαστε στα μισά. Έχουμε παίξει 3 αγώνες. Ναι. 2 νίκες, μία σοπαλία. 5-2. Δεν έχουμε πάει θεσπέση, αλλά ούτε και άσχημα. Ναι. Εντάξει, είμαστε μαζί με τη Ρεν στην ουσία στα γκολ. Περίπου. Ίδια διαφορά έχουμε. Ίδια διαφορά. Θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε πάει θεσπέση γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε 3 νίκες αυτόν τον όμιλο. Γι' αυτό λέω. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Ο επόμενος αγώνας που θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο Πεκτούρες είναι με την Chelsea, όπως βλέπουμε εδώ μπροστά μας. 7η αγωνιστική εδώ στην Αγγλία. Είναι η μέρα ντέρμπι. Ναι, φιλέ. Όχι για τη West Brom μας λέει, όχι για την Chelsea. Για το... τα επόμενα, δεν είναι το ακριβώς επόμενο. Λουσιά, ναι, με τη West Brom είναι Derby Wolves με West Brom. Μπράβο, έχουμε κόντρα. Ναι. Είμαστε πέμπτοι, έχουμε 6 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Καλά είμαστε αν παραμείνουμε εκεί. Αν και βλέπεις κάτι Arsenal, κάτι United από πίσω μας. Οπότε θα είναι λίγο δυσκολάκι. Ήταν αν πάρουμε νίκη, θα είναι τρομερό. Και έχουμε τώρα, εντάξει, Chelsea, West Brom που είναι το Derby για τη Wolves. Και μετά Manchester City. Το καλό είναι ότι τα δύο ντερμπάκια με τη City και με τη Chelsea είναι στο δικό μας γήπεδο. Οπότε θα έχουμε το κοινό μας, μήπως και. Σωστά, φίλε, δύσκολο ματσάκι όμως. Ανεβήκαμε και followers στο Instagram, βλέπω εδώ. Ναι. Πριν το επεισόδιο, πριν ξεκινήσουμε, ήμασταν 1.700, τώρα είμαστε 1.900. Η ανεβαίνει ομάδα. Ανεβαίνει το κύριο της ομάδος. Ανεβαίνει. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ραγδαία σου λέω, όχι απλά αστεία. Πεκτούρες, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Κάντε like αν σας άρεσε φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε και εμείς συντονισμένοι γιατί έρχονται ματσάρες. Γεια χαρά, Πεκτούρες. Γεια χαρά, Πεκτούρες. Θα φάμε ξύλο. Που εύκολα.